δηλώσεις που κάνατε μετά τη λήξη της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα. Η γενική εικόνα που έχετε, η γνώμη που έχετε σχηματίσει για αυτή τη συνάντηση, ποια είναι? Ήταν μια συνάντηση θετική, είχε καλά αποτελέσματα για την Ελλάδα, για την ελληνική πλευρά, ή ήταν μια συνάντηση η οποία δεν έφερε τα αποθούμενα αποτελέσματα? Εμείς, επειδή είμαστε μια δύναμη ευθύνης, μια πατριωτική δύναμη, δεν θα ακολουθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία στην δημαγωγική κριτική που έχει ασκήσει στην εξωτερική πολιτική όταν είμαστε κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο, πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, είχαμε πει ποια, κατά τη γνώμη μας, ήταν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και είχαμε πει, νομίζω, κάτι αυτονόητο, ότι εν ώψη του διεισμού που υπάρχει στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, δηλαδή State Department και Κογκρέσο, ειδικά το τελευταίο, να βρίσκονται πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ να κρατάει αποστάσεις από αυτά τα θετικά βήματα που έχουν κάνει οι άλλοι δύο πόλοι της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έπρεπε ο κύριος Τραμπ να στηρίξει κυρίως δύο πράγματα. Το ένα είναι σχεδόν αυτονόητο, να στηρίξει τις αμερικανικές πρωτοβουλίες γύρω από τον EastMed, κυρίως το περίφημο συνένα, την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών θεσμοποιημένα, γιατί ο λόγος για τον οποίο η δική μας κυβέρνηση είχε φτάσει στην αναβάθμιση των σχέσεων με την Αμερική ήταν ακριβώς λόγω της σύμπτωσης συμφερόντων, λόγω της ευθυγράμμισης συμφερόντων που είχαν οι δύο πλευρές στο να σταθεροποιηθεί πολιτικά η Ανατολική Μεσόγειος με βασικό όχημα τον Οριακό. Το δεύτερο, εξίσου αυτονόητο, να στηρίξει, όπως είχε γίνει από το State Department και ο πρόεδρος Τραμπ, την ελληνική θέση απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα. Κανένας από αυτούς τους δύο στόχους δεν επιτεύχθηκε. Και προσέξτε, αφήνω απ' έξω το πολύ προβληματικό επικοινωνιακό τοπίο της συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ, γιατί αυτό πράγματι ίσως να ήταν εκτός ελέγχου του ιδίου, να μην μπορούσε να το ελέγξει. Είναι αλήθεια ότι ο πλανητάρχης είναι απρόβλεπτος. Όμως, ως προς το πρώτο σκέλος αυτό αξιολόγησης επίσκεψης, δεν πήραμε τίποτα. Το χειρότερο όμως είναι ότι δώσαμε. Είχαμε σημαντική υποχώρηση σε δύο τουλάχιστον τομείς. Για πείτε μας, ποια είναι αυτά τα δύο σημεία? Που αφορά το πολυδιάστατο χαρακτήρα της. Εμείς δεν αναβαθμίσαμε μόνο τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε αναβαθμίσει και τις σχέσεις με την Κίνα. Λέτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και πράγματι, όταν ξεκίνησε ο στρατηγικός διάλογος, εγώ ήμουν υπουργός που το ξεκίνησε, το Δεκέμβριο του 2018, είχαμε δεχθεί πιέσεις από τους Αμερικανούς γιατί είναι τόσο καλές οι σχέσεις μας και με την Κίνα. Και είχαμε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα θέλει να είναι μια γέφυρα του πολιτικού μας σπιτιού που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλο τον κόσμο, της Κίνας συμπεριλαμβανομένης. Πολύ περισσότερο που έχουμε και σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Και όμως, ο Πρωθυπουργός φάνηκε να αποδέχεται. Έχουμε μια προαναγγελία της θέσης αυτής από Αμερικανούς εξηματούχους και τη δική του δήλωση στο American Council, στο Atlantic Council, τον αποκλεισμό της Huawei από το δίκτυο 5G, την επέκταση, τον εξυγχρονισμό των δικτύων κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. Το δεύτερο είναι χειρότερο, πολύ χειρότερο, γιατί πλήττει τον ίδιο τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, που είναι ότι βασίζεται πάντα στο διεθνές δικαίωμα. Η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι είπε πάλι στο Atlantic Council ο Πρωθυπουργός? Είπε ότι στηρίζουμε, η αγγλική η φράση είναι επιλέξη, we stand by, την απόφαση εκτέλεσης του Σουλεϊμανί. Δεν χρειάζεται να αναπτυχθώ γιατί η εκτέλεση του Σουλεϊμανί ανάγεται σε ένα όρο τεχνικό, εξωδικαστική εκτέλεση. Είναι εκτός του διεθνούς δικαίου. Έχει γράψει ο κύριος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου για την αντίθεση σε αυτό. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Κερίδης. Θα μας το πει τώρα, θα μας τα πει ο κύριος. Τον οποίο βλέπω, σας ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι όμως μία πρώτη. Ναι. Είναι όμως μία πρώτη. Και κακή πρώτη. Μία πρώτη που θα πρέπει να την ξεχάσουμε. Ο επικεφαλής της πολιτικής της Ελλάδας να υποστηρίζει μία άποψη η οποία είναι αντίθετη από την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τον Μπόρις Τζόνσον δεν υπήρξε άλλη χώρα. Άλλος Ευρωπαίος ηγέτης που να είπε τέτοια πράγματα. Και κυρίως αμφισβητεί το θεμέλιο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής που είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Και σκεφτείτε σε μια περίοδο που είναι στα πρόθυρα της ανάφλεξης η περιοχή, αν προσφέρει υπηρεσία είτε στον ελληνικό λαό είτε στην ειρήνη με τέτοια στάση. Ναι. Και η άλλη διάσταση που θέλω να τονίσω είναι ακριβώς ότι όλα αυτά φαίνεται να δείχνουν μια ατλαντική στροφή της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, δεξιά στη χώρα μας. Για εξηγήστε το μας αυτό, δηλαδή. Τι είπα προηγουμένως. Τι είναι η ατλαντική στροφή, δηλαδή, τι εννοείται? Εννοώ το εξής. Εμείς είπα, αναβαθμίσαμε πράγματι τις σχέσεις χώρας με τις ΗΠΑ, όπως κάναμε και με την Κίνα.
αλλά την αναβαθμίσαμε στη βάση της αμοιβαιότητας, στη βάση της σύμπτωσης συμφερόντων. Η δεξιά στην Ελλάδα... Αναφέρεστε, κύριε Υπουργέ, στις βάσεις και τα λοιπά. Αναφέρομαι. Αλεξανδρούπολη, Στεφανοδίκιο και τα λοιπά. Η αναβάθμιση της συνεργασίας των αμερικανικών βάσεων στη χώρα μας. Ερχόταν ως επακόλουθο της εκ μέρους τους αναβάθμισης της παρουσίας τους στο πλευρό της χώρας μας με κινήσεις όπως ο EastMed και το 3-1. Δεν υπήρχε επομένως καμία κίνηση δική μας που να μην βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην ευθυγράμμιση συμφερόντων. Αυτό είναι που είχε πει, είχε ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας από τον Πρωθυπουργό να μην είμαστε δεδομένοι. Οποιαδήποτε συμπεριφορά μας απέναντι στους Αμερικάνους. Εσείς δηλαδή λέτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή σας δεν ήταν δεδομένοι. Ακριβώς. Ακριβώς διότι κάθε κίνηση δική μας βασιζόταν στην αμοιβαιότητα. Κάθε φορά που παίρναμε κάτι, αντιστοίχως, όπως γίνεται στη διπλωματία, μπορεί να δίναμε και κάτι που πάντοτε το θεωρήσαμε. Μπορείτε να μας πείτε με πολύ απλό τρόπο, επειδή έγινε μια νέα συμφωνία για τις αμερικάνικες βάσεις κτλ. Και την είδαμε και με ενδιαφέρον. Θα σας πω αμέσως. Τι πήρε η Ελλάδα, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα πήρε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρητικά. Που ήταν ανεπιφύλακτη. Θεωρητικά. Όχι, δεν είναι θεωρητικά. Αλλά. Διότι ο EastMed είναι ένα πολιτικό project με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι μήνυμα έστειλε. Και ο Μητσοτάκης το προχώρησε το EastMed. Εσείς το κάνατε, αλλά το προχώρησε και ο Μητσοτάκης. Σύμφωνοι. Δεν το καταχώνιασε κανένα σιρτάρι. Στην εξωτερική πολιτική όπως και στην οικονομία, η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε τρώγοντα από τα έτοιμα, δηλαδή προωθώντας, βασιζόμενη στην αδράνεια της κίνησης που είχε δώσει η δική μας κυβέρνηση. Ήρθε όμως και εδώ, αναφέρομαι στον αταβισμό της προσήλωσης της ελληνικής δεξιάς προς την Αμερική. Ποια ήταν η πρώτη διπλωματική κίνηση της ελληνικής μας διπλωματίας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Η αναγνώριση Γκουαϊδό. Ναι. Ποια είναι η δεύτερη σημαντική κίνηση? Η μη ευθυγράμμιση με την Ευρώπη, που θέλει αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, σεβασμό της συμφωνίας για την αποπυρηνικοποίηση και η δούλευση Σουλεϊμανή. Ποια είναι η άλλη κίνηση? Η αποχώρηση, ή μάλλον η άρνηση, να δεχτούμε ως επενδυτή την ώρα που μιλάει για επενδύσεις ο κ. Μητσοτάκης στη Huawei. Άρα αντικαθιστά ένα άλλο χαρακτηριστικό της δικής μας πολιτικής, που ήταν το πολυδιάστατό της, με μια στροφή μονομερή και χωρίς να παίρνουμε τίποτα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Να πω και τελευταίο αυτό που θα σας πω. Παρακαλώ. Ότι αυτό το κενό που αφήνει η έλλειψη ενεργητικής πολιτικής, το ότι τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, τρέχουμε να αντιμετωπίσουμε, για παράδειγμα, την παράνομη συμφωνία με τη Λιβύη, αντί να συνεχίσουμε μια ενεργητική πολιτική που εμείς την κατευθύνουμε, αφήνει χώρο στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, αλλά δεν ξέρω αν προσέχθηκε ιδιαίτερα από τους τηλεθεατές, ο κύριος Τσαβούσογλου ήταν με τον κύριο Λαυρόφ. Ναι, είναι αλήθεια. Στη Ρωσία. Βεβαίως. Η Τουρκία, λοιπόν, ως περιφερειακή δύναμη, σχεδόν ισοϊψής με την Ρωσία, συνομιλεί για τη Λιβύη. Εμείς δεν έχουμε καν προσκληθεί. Μόλι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα το επαιδείωσε. Στη σύσκεψη του Βερολίνου. Στη διαδικασία του Βερολίνου. Εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε, ακούστε. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φώναξε την Τουρκία. Και δεν φώναξε την Ελλάδα να συμμετέχει για το τι θα γίνει στη Λιβύη. Ναι. Αυτό λοιπόν δείχνει ένα κενό. Δείχνει μια υποχώρηση από τη δική μας ενεργητική διπλωματία, που δυστυχώς το κενό αυτό το αξιοποιεί και το εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση ο κύριος Κατρούγκαλος. Θέλω να